Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι χρήζει μια απάντηση. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για τυχοδικισμούς, ούτε για απάτες, ούτε για ψέματα. Απλώς θα πω ότι ο κύριος Βενιζέλος έχει χάσει κάποιες συνέχειες. Αλλά πριν πάω στις συνέχειες που έχει χάσει, ας πάμε λίγο στο παρελθόν. Το Νοέμβριο συζητήθηκε, όπως μας λέει, η προληπτική γραμμή πίστωσης. Το Δεκέμβριο είχε όμως πάλι Eurogroup. Το 14, Δεκέμβριο του 14. Αυτό που καταθέσατε και το έβαλε και ο κύριος Σταμάτης ήταν το Νοέμβριο του 14. Και λέει, επιλέξει το τέλος, Δεκέμβρη, που είναι ένα μήνα μετά από το Νοέμβριο. Λέει ότι τα κράτη-μέλη θα κοιτάξουν με καλή ματιά, favorably disposed, σε κάποια αίτηση της Ελλάδας για προληπτική γραμμή πίστωσης, αν το ζητήσει και αν τελειώσει την πέμπτη αξιολόγηση, λέει, τις μεταρρυθμίσεις. Άρα μέχρι τότε δεν είχατε κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο εκεί εδώ λέει, αν το ζητήσουμε, εγώ σας είπα ότι δεν το έχετε ζητήσει. Λοιπόν, εγώ δεν διέκοψα ούτε εσάς, κύριε Σταμάτη, ούτε τον κύριο Βενιζέλο. Σας παρακαλώ να με σεβαστείτε όπως σας σεβάστηκα κι εγώ. Δεύτερον, διαβάστε, συγκρίνετε αυτό που λέει ότι αν το ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση, θα το κοιτάξει με καλή ματιά με το Eurogroup του Ιουνίου του 2017, που λέει, μια και in view of the ending, μια και τελειώνει το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, το Eurogroup δεσμεύεται να βοηθήσει την Ελλάδα να επιστρέψει τις αγορές με περισσότερα χρήματα, όχι μόνο για να κλείσει και να τελειώσει με τις ληξιπρόθεσμες, αλλά και για να δημιουργήσει buffers, δηλαδή αποθέματα, για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Άρα, το δικό μας Eurogroup του 2017 λέει ότι βγαίνετε, τελειώνετε και εμείς είμαστε εδώ να σας υποστηρίξουμε για να αυξήσουμε τα buffers, τα αποθέματα, για να σταθείτε στα πόδια σας. Δεν το λέει αυτός ο δικός σας, δεν έχει καμία σχέση αυτό, συζητάει άλλο πρόγραμμα. Άλλο λέει. Άρα, κύριε Βενιζέλο, κάνετε λάθος όταν λέτε ότι είναι από το υπερπλεώνασμα αυτό που θα χτίσουμε τα αποθέματα για να βγούμε στις αγορές. Δεύτερον, για το παρελθόν, ότι τάχα εμείς αυτή η αλλαγή, η αναδιάθρωση του χρέους που κάναμε με την τελευταία έξοδο, ήταν η ολοκλήρωση των δικών σας στο PSI και των ομολόγων. Ελπίζω τα ελληνικά να μην με προδίδουν, αλλά άλλο ολοκλήρωση και άλλο τερματισμός. Γιατί, κύριε Βενιζέλο, αυτά τα ομόλογα είχαν ειδικά χαρακτηριστικά. Πρώτο ειδικό χαρακτηριστικό ήταν κάτω από συγχρηματοδότηση. Δηλαδή, σε περίπτωση χρεοκοπίας υπήρχε ειδικός κανόνας ποιος θα πληρώνεται πότε. Δεύτερον, αυτά είχανε σταδιακές αυξήσεις του επιτοκίου. Και άρα ήταν ακριβώς ομόλογα που δεν μπορούσες να συγκρίνεις με τα ομόλογα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Αν θέλετε να ξέρετε γιατί πέφτουν τα spreads, δεν είναι ότι ολοκληρώσαμε το PSI, το τερματίσαμε για να έχουμε κανονικά ομόλογα που οι αγορές μπορούν να τις κοιτάξουν και να τις συγκρίνουμε. Τελειώσαμε με τη δικιά σας περίοδο. Πάμε τώρα για το χρέος και για τις απώλειες που έχετε στα τελευταία χρόνια. Πρώτον, δεν έχετε ουσιαστικά αξιολογήσει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Γιατί ποια είναι η διαφορά με τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος? Ότι αλλάζουν επιτόκια που είναι κινούμενα, που μπορούν να αυξηθούν, και τα κάνουν σταθερά.
Άρα κλειδώνουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι μέχρι τώρα που το ESM θέλει να το αυξήσει ακόμα περισσότερο για να είναι σταθερό το επιτόκιο. Και εκτός αν προβλέπετε για όλο το μέλλον ότι δεν θα έχει ανάπτυξη στο μέλλον η παγκόσμια οικονομία, αυτό έχει τεράστια σημασία το μεσοπρόθεσμο μέτρο αντίον των χρέων. Είναι πιο σημαντικό από το τι θα δανείζεις όταν θα βγεις, γιατί έχεις κλειδώσει ένα κομμάτι του χρέους σου σε χαμηλό επιτόκιο. Δεύτερον, ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο οι επεκτάσεις των μέσο όρο πότε είναι οριμάνσεις των... Μην έχετε τόσο καημό να πατήσετε. Πρώτα ακούτε και μετά μπορεί να σας έχω πείσει μέχρι το τέλος. Έχετε, βλέπω, μεγάλο καημό πριν ακούσετε να ακούσα μιλάω. Λοιπόν, η επέκταση των ομολόγων, υπάρχει και ο γαλλικός μηχανισμός που συνδέει το χρέος με την ανάπτυξη. Αυτή η ρήτρα ανάπτυξη που λέγαμε τότε, που μας λέγατε ότι ήμασταν λακκιστές. Αυτό δεν υπήρχε, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε σε εσάς. Άρα, εκτός από αυτό που είχατε εσείς, τώρα υπάρχει και ένας μηχανισμός που δίνει μεγάλη σιγουριά στις αγορές και τα πράγματα να μην πάνε καλά, γιατί δεν μπορούν να αποκλείσουν ότι μπορεί να επιστρέψετε και εσείς στην κυβέρνηση κάποτε, οπότε έχουν στο πίσω μέρος οι αγορές ότι δεν θα πάνε και τόσο καλά η οικονομία στο μέλλον. Αν τα πράγματα δεν πάνε στο καλά, θα πάρουμε και μεγαλύτερη βοήθεια από το 0 μέχρι 15 χρόνια επέκταση των οριμάνσεων και σπρώξηματος πίσω του επιτοκίου. Τη διαφορά όμως είναι πολύ μεγάλη. Εσείς μιλάγατε το 2015 και λέτε τώρα ότι το Μέιλ Χαρδούβελη είναι μια παιδική χαρά με σχέση που φέραμε. Γιατί δεν την κλείσατε την παιδική χαρά? Γιατί μας ζορίζετε και μας ταλαιπωρείτε? Αφού ήταν παιδική χαρά, γιατί δεν κάνατε ένα πραγματικό success story, να τελειώσετε, να πάρετε αυτή τη γραμμή, να βγαίνατε στον κόσμο να λέγατε ότι θα πάρουμε την προληπτική γραμμή πίστοσης? Δεν το κάνατε αυτό. Δεν το κλείσατε. Παιδική χαρά, παιδική χαρά ακούω, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να παίξετε ούτε στην παιδική χαρά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και η διαφορά σε εμάς είναι ότι έχουμε ένα σχέδιο. Βγήκαμε στις αγορές μια φορά, ξαναβγήκαμε για να κάνουμε, να τερματίσουμε το PSI μια και καλή και να μπορούμε να έχουμε ομόλογα που έχουν ρευστότητα. Τρίτον, δεν άκουσα. Ναι. Ότι πού είναι τώρα τα σπρέ, πού είναι τώρα οι αποδόσεις, πού είναι οι αποδόσεις τώρα? Έχουμε ένα σχέδιο και για το χρέος, έχουμε και το χρέος, και για το χρέος, και για τα βραχυπρόθεσμα, και για τα μεσοπρόθεσμα, και για τα μακροπρόθεσμα, και έχουμε τη στήριξη του Eurogroup και των αγορών, ότι μπορούμε να βγούμε και να είμαστε στα δικά μας τα πόδια τον Αύγουστο του 2018. Από αυτά δεν είχατε τίποτα. Αποτύχατε, και αντί να έρχεστε και να λέτε τα ίδια και τα ίδια, χρειάζεται να κάθετε κι άλλα 4 χρόνια στην αντιπολίτευση για να δείτε πού πήγατε στραβά, γιατί δεν μπορέσατε να το καταφέρετε την πρώτη φορά και μήπως θα μπορέσετε κάποια 20-30 χρόνια, όταν ο ελληνικός λαός θα ξανασπιστέψει, να μπορείτε να έρθετε. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Βελιζέλο.